Το βιβλίο του Χρήστου Χατζηιωσήφ παρουσιάζεται σε μια περίοδο που του προσδίδει δραματική επικαιρότητα. Τα αποτελέσματα των χθεσινών γερμανικών εκλογών κανονικοποιούν την πολιτική ζωή της Γερμανίας, εντάσσοντας και τη χώρα αυτή σε ένα πλαίσιο αρνητικών εξελίξεων που είχαν προηγηθεί σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Ένας ιστορικός κύκλος ανακατασκευής των ευρωπαϊκών κοινωνιών που προσδιορίστηκε από την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, δείχνει να βρίσκεται σε ένα όριο με ανοιχτές όλες τις δυνατότητες, αλλά με την ενίσχυση τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα των συντηρητικών, ακόμη και των ακροδεξιών δυνάμεων. Το αποτέλεσμα λοιπόν των γερμανικών εκλογών επιβεβαιώνει την ύπαρξη πρώτων ενός εντυνόμενου προβλήματος ταυτότητας, με καθοριστική την παρουσία του προσφυγικού ζητήματος και των επιπτώσεων της τρομοκρατίας. Δεύτερον, παρά την οικονομική μεγένθηση που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στη δημιουργία πλεονασμάτων σε βάρος άλλων και μάλιστα φτωχότερων χωρών, οι κοινωνικές ανισότητες που διατρέχουν τη μεγάλη αυτή χώρα συνεχώς αυξάνονται, με πιο χαρακτηριστική την αδυναμία ολοένα και περισσότερων εργαζόμενων να βρουν κατοικία που να μην καταπίνει ακόμη και το μισό από το χαμηλό εισόδημά τους. Βάσει των τελευταίων στοιχείων της γερμανικής κυβέρνησης, η φτώχεια στα δυτικά κρατήδια ανέρχεται στο 15,9%, ενώ στα ανατολικά μετράται στο 19,7%. Εκεί το γερμανικό οικονομικό θαύμα φαίνεται ότι δεν έφτασε ακόμη. Οι πολίτες στα πρώην ανατολικά κρατήδια αισθάνονται πως παρά την κάποια οικονομική βελτίωση, οι πολλοί υποντέτει φωτός από τους γειτονές τους. Το γεγονός ότι η επικαγγελαρίας Μέρκελ η ανεργία έχει μειωθεί στο ιστορικό 6,7% συνυπάρχει με τη δραματική αύξηση της κακοπληρωμένης εργασίας που τίνει να αυξάνεται και η προσωρινή απασχόληση αντιστοιχεί στο 34,5% του εργατικού δυναμικού στα ανατολικά ενώ στα δυτικά στο 19,3%. Τα ποσοστά παιδικής φτώχειας βρίσκονται στο 14% σε ολόκληρη τη χώρα όμως στο Μαγδεβούργο φτάνει στο 27%. Τρίτον, ως αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων διαπιστώσεων, το θέμα της ταυτότητας και το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων, η κρίση πολιτικής εκπροσώπησης εγκαθιδρύεται πλέον και εκεί. Μετά την κατάρρευση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων στη Γαλλία, που εν μέρη και επί του παρόντος καλύπτεται από την ιδιομορφία του ισχυρού προεδρικού συστήματος, οι χθεσινές εκλογές καταγράφουν την ορμητική εκτείναξη της ακροδεξιάς, τη μεγάλη υποχώρηση των δύο μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων και συνολικά τη συντηρητική μετατόπιση της κοινωνίας και της πολιτικής. Παραφράζοντας την παλιά απεικιοκρατική ρίση, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όταν φταρνίζεται η Γερμανία, κρυολογεί η Ευρώπη. Η προς τα δεξιά μετατόπιση του πολιτικού συσχετισμού στη Γερμανία αντανακλά επίσης το γενικότερο κλίμα κατά το οποίο επιστρέφουν οι εθνικισμοί στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό παράδοξο, όπως γράφει και ο Χρήστος Χατζηιωσήφ, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης έχει οξύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αναζωογονήσει τον εθνικισμό στο εσωτερικό τους. Το νέο στοιχείο είναι ότι ο γερμανικός εθνικισμός, που αναπτύχθηκε σχεδόν με εθνική συνεννόηση και αφορούσε την οικονομική διείσδυση και την επικράτηση στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, δηλαδή είχε ένα επιθετικό χαρακτήρα προς τα έξω, τώρα ενσωματώνεται στο εσωτερικό της ως αντίδραση στις μεταναστευτικές ροές. Θα ήταν περίεργο η Γερμανία να διεκδικούσε επιστροφή στην κυριαρχία υπό το καθεστώς των εθνικών κρατών προπαγκοσμιοποίησης. Το πρώτο η Γερμανία εκφράζεται προς τα μέσα και υπονοείται πρώτα οι Γερμανοί. Και καρπίζει σε ένα έδαφος που έχει καλλιεργηθεί από το ρεύμα του ιστορικού αναθεωρητισμού, Ernst Nolte κλπ. Που στόχευσε εξ αρχής στη σχετικοποίηση των ναζιστικών εγκλημάτων και στην εκρίζωση του ναζισμού ως απόλυτου κακού από τη συλλογική εθνική μνήμη. Βλέπουμε τώρα με την άνοδο της αναλλακτικής για τη Γερμανία τι ακριβώς εννοούσε ο Νόλτε ή η δεκαετία του 80 για το παρελθόν που δεν θέλει να παρέλθει και που εύστοχα μας θυμίζει ο Χατζηιωσήφ. Όπως επισημαίνουν οι Γερμανοί αναλυτές, όπως ο γνωστός κοινωνιολόγος Κλάους Όφε που πρόσφατα τον ακούσαμε στην Αθήνα, ο διάλογος για την Ευρώπη απουσίαζε από τις γερμανικές εκλογές, όπου τα πολιτικά κόμματα εγκλωβίστηκαν στην ατζέντα του ακροδεξιού κόμματος, απέφυγαν να μιλήσουν για τα κοινωνικά προβλήματα, για τα μεγάλα θέματα Ευρώπη, παιδεία, υποδομές
καθώς και την ψαλίδα που ανοίγει όλο και περισσότερο μεταξύ Μεγαλοπόλεων και Επέθρου, και όπως πάλι υποστηρίζει ο Όφε, ήταν αυτή η ψαλίδα που έβγαλε στη Βρετανία τον Brexit. Η εκλογική γεωγραφία καταγράφει τη μεγάλη επιρροή της ακροδεξιάς στην Ινδοχώρα και ιδιαίτερα στην Ανατολική Γερμανία. Είναι χαρακτηριστικό της εξάπλωσης των ακροδεξιών αντιλήψεων ότι το ακραίο νεοφιλελεύθερο κέντρο, το κόμμα των φιλελευθέρων FDP και πιθανώς εκλογικό συνέδριος της Μέρκελ, υιοθέτησε πολλά από τα σλόγγαν της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο Christian Lindner, επικεφαλής του κόμματος, δήλωσε επισήμως ότι οι πρόσφυγες πρέπει να πάνε πίσω, συναγωνιζόμενο σε ρατσιστική ρητορική τους υποψηφίους του ακροδεξιού κόμματος. Το προεκλογικό κλίμα σφραγίστηκε από την αποπολιτικοποίηση, ως αποτέλεσμα μιας πεποίθησης που έχει διαχυθεί παντού ότι η πολιτική είναι πλέον υπόθεση των εργοκρατών και των ειδικών. Σε αυτό έχει συντελέσει και το καθεστώς του μεγάλου συνασπισμού, ο οποίος υποβάθμισε το διακύβευμα του πολιτικού ανταγωνισμού και στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο παρήχε εθνική νομιμοποίηση, το αναφέρει πολύ αναλυτικά ο Χατζηγιοσήφ, στο σχέδιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, το πρόγραμμα Industry 4, που έχει στόχο την ενίσχυση της Γερμανίας στη διεθνή αγορά με άξονες μηχανοκατασκευές, τη χημική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ρομποτική, καθώς επίσης και την κοινωνική ατζέντα για την ευληγησία και τη λιτότητα. Η κατάρρευση του μεγάλου συνασπισμού θέτει σε νέες βάσεις την αναζήτηση συνενέσεων στο εσωτερικό και ανοίγει μια περίοδο επώδυνων επανατοποθετήσεων, ιδιαίτερα του S5, που καλείται μεσοπρόθεσμα να ισορροπήσει σε αριστερές προτάσεις και αξίες, αν θέλει, τηρουμένων των αναλογιών, να αποφύγει την ολοσιαρή κατάρρευση τύπου ΠΑΣΟΚ και Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Τέλος, το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών, μια και μιλάμε για τη Γερμανία σχέση με την Ευρώπη, αφήνει μετέωρη προς το παρόν την προσπάθεια ανασυγκρότησης του γαλλογερμανικού άξονα που επιχειρεί ο Μακρόν στη βάση ορισμένων ιδεών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από μερικές μέρες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Juncker, στην ετήσια ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, με ανακούφιση είχε διακηρύξει ότι ούριος άνεμος πνέει στα πανιά της Ευρώπης. Αυτή η αισιοδοξία του στηριζόταν αφενός στην αποτυχία της Λεπέν και αφετέρου, όπως είπε, στη θετική μεταστροφή των προβλέψεων για την οικονομία. Και για μένα το κύμα της ακροδεξιάς, τα χθεσινά αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνουν τα περί ούριου άνεμα. Ως προς θετικές προβλέψεις για την οικονομία, παραμένει το πρόβλημα, καθώς οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι πάσχουν. Άλλωστε, αυτή η βιωμένη σκληρή πραγματικότητα της λιτότητας και της υποθετισμένης επισφαλούς εργασίας ή και της ανεργίας συγκροτεί το καυτό κοινωνικό υπέδαφος, από το οποίο εκτινάσονται οι πιο ανέλπιστες και παράδοξες πολιτικές συμπεριφορές, όπως η μεταμοντέρνα ακροδεξιά στη Γερμανία. Μετά 30 χρόνια από το Μάστι, που σηματοδότησε το τέλος του μεταπολεμικού κοινωνικού συμβολέου, οι ευρωπαϊκοί λαοί, αν και στερούνται δυνατότητα οριζόντιας ευρωπαϊκής πολιτικής έκφρασης με αποτελεσματικότητα, βυθισμένοι και περισσότερο στο προστατευτικό κουκούλι του εθνικισμού τους, συνειδητοποιούν, όπως λέει ο Χατζηγιοσήφ, ότι μια τελωνιακή ένωση ευνοεί πάντοτε την ισχυρότερη οικονομία. Μοιάζει σαν ένα κεκλειμένο επίπεδο, όπου οι νικητές επελάβουν στην κατηφόρα και οι χαμένοι αγκομαχούν στον ανήφορο. Τι άλλο σημαίνει το γεγονός ότι οι εξαγωγές της Γερμανίας διπλασιάστηκαν από το 1991 έως το 2013 και η χώρα αυτή είναι η μοναδική περίπτωση μεγάλου κράτους που εξάγει σχεδόν το μισό της εγχώριας παραγωγής του, όπως αναφέρει ο συγγραφέας? Είναι προφανές ότι είναι αναγκαία η επαναθεμελίωση της Ευρώπης. Δεν την έρμεσε τσέπη. Ώστε η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία του κεφαλαίου να ελέγχεται από δημοκρατικά νομοποιημένους θεσμούς. Και όχι μόνο. Χρειαζόμαστε μια ριζικά νέα οικονομική πολιτική στον αντίποδο των φιλελεύθερων δογμάτων, ώστε να αποκτήσουν κοινωνική αποδοχή οι όποιοι νέοι ευρωπαϊκοί θεσμοί και να εγγυηθούν νέα κοινωνικά δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες στους Ευρωπαίους πολίτες, με την απόδοση του κυριαρχικού δικαιώματος να αποφασίζουν για την πολιτική στη χώρα τους, χωρίς την επικυριαρχία των μεγάλων εθνικισμών, υποτάσσοντας τους εθνικισμούς και δημιουργώντας δυνατότητες ενός νέου ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου, θεμελιωμένου στην ισοτιμία και έξω από τα δόγματα της γερμανικής Ευρώπης, προκειμένου να γίνουν βήματα στην ανάδυση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας με σεβασμό των εθνικών και τοπικών ιδιομορφιών. Η ανάγκη αυτή αναδεικνύεται στις μέρες μας και με την ανάδυση ισχυρών αυτονομιστικών κινημάτων τελευταία στην Καταλωνία.
Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο. Προσπαθεί να βγει από τα μνημόνια και την κρίση με ορίζοντα τον ερχόμενο Αύγουστο. Η μνημονιακή περίοδος επιβεβαίωσε ότι και εμείς ζούμε με προκαταλήψεις και στερεότυπα απέναντι στους άλλους. Όπως επισημαίνει ο Χατζη Ιωσήφ, δεν έχουμε καταλάβει ότι τις διαχρονικές στενές σχέσεις ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και την οικονομία στη Γερμανία και μάτια να ζητούν εξηγήσεις το ναζιστικό παρελθόν ή σε υποτιθέμενα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Γερμανών. Ο συγγραφέας συσχετίζει την ανισότητα με τον εθνικισμό, όχι μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο που συγχαίει τη φτώχεια με την ακροδεξιά. Αντίθετα, αναλύει τον εθνικισμό ως εργαλείο διθάσευσης των εσωτερικών κοινωνικών ανταγωνισμών. Βγαίνοντας από την κοινωνική ερημία που έχουν επιβάλει τα μνημόνια, αυτή η επισήμανση έχει μεγάλη σημασία γιατί προειδοποιεί για την κοινωνική κατεύθυνση της εξόδου από την κρίση στη χώρα μας. Το βιβλίο αποτελεί παράδειγμα για τον τρόπο που πρέπει να συζητάμε στην κοινωνία και ειδικότερα στην αριστερά, με ψυχραιμία, αναλύοντας ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά, δημογραφικά και τεχνολογικά δεδομένα, μακριά από αναχρονισμούς, επιπόλαιους αναγωγισμούς και άγονους συναισθηματισμούς. Σε μια εποχή ρευστοποίησης και ταυτόχρονα κεφαλοποίησης ιδεών και πολιτικών, είναι ανάγκη να συγκροτήσουμε χώρους σκέψης που θα τροφοδοτούν την πολιτική πράξη, θα ανανεώνουν τις ταυτότητες και τις αξίες και θα δημιουργούν οσμώσεις και συνεργασίες ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις που συνειδητοποιούν καθεμία στον χρόνο τους ότι η Ευρώπη είναι παγιδευμένη σε μια μοιραία συνθήκη από την οποία ούτε να προχωρήσει ούτε να δραπετεύσει μπορεί. Το μέλλον της είναι στην υπέρβαση αυτής της καθυλωτικής και αναιρετικής συνθήκης, στο δημοκρατικό, κοινωνικό και οικολογικό μετασχηματισμό της. Η εκρηκτική δημογραφική αύξηση στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και το μεταναστευτικό είναι εξελίξεις που δεν επιδέχονται διαχείριση, επισημαίνει ο Χατζη Ιωσήφ. Αντιμετωπίζονται μόνο με ριζικές αλλαγές πολιτικών στην Ευρώπη, για την ίδια την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Χρήστο Χατζη Ιωσήφ για όσα αναλύει στο βιβλίο του με καθαρή ματιά και τεκμηρίωση, αλλά και για όλα όσα διαχρονικά μας έχει προσφέρει με το σύνολο της πνευματικής του προσφοράς και της δημόσιας παρουσίας του. Ευχαριστώ.